Σαμαράγια διάλογο με τον κύριο Τσίπρα, το γεγονός ότι τον είχε χαρακτηρίσει η Βριστή στην προεκλογική περίοδο. Ήταν αυτό κάτι που το περιμένατε? Έλπιζα ότι δεν θα συμβεί, αλλά αν σας έλεγα ότι ήμουν βέβαιος ότι δεν θα συμβεί, δεν θα ήμουν ειλικρινής. Δεν προδίδει μόνο έλλειμμα πολιτικού πολιτισμού, δεν είναι μόνο παραφωνία σε σχέση με ό,τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο σε αντίθεση με αυτό που εσείς σημειώσατε προηγουμένως για Σιμίτη Καραμαλή. Εγώ θυμάμαι το ράλι. Το είπα στο Δελτίο Ειδήσεων απόψε, ότι ο Ράλης είχε μιλήσει για πικρό ποτήρι για το αποτέλεσμα και στη συνέχεια το πρώτο λεπτό τηλεφώνησε και αμέσως συναντήθηκε με τον Παπανδρέο. Και τον Ανδρέα Παπανδρέο, θυμόσαστε την πόλωση της εποχής, τον ενημέρωσε, παρέδωσε κτλ. Και θυμάστε ότι ήταν πολύ άγριος προεκλογικός αγώνας. Πιστεύω ότι αυτό πέρα από αυτά προδίδει κατά τη γνώμη μου για λόγους που εξηγήθηκαν και προσωπικής πολιτικής κομμάτων του κ. Σαμαρά, να φανατίσει το κοινό του. Μία διάθεση. Λέτε ότι είναι κίνηση εσωκομματικής κατανάλωσης δηλαδή. Μία διάθεση σκληρής, μηδενιστικής, καταστροφικής αντιπολίτευσης από το πρώτο λεπτό, που πιστεύω ότι είναι έξω από το κλίμα. Αποκλείουμε το ανθρώπινο στοιχείο. Μακάρι να είναι έτσι. Όχι, ρωτώ εγώ. Μακάρι. Αποκλείουμε να υπάρχει μια προσωπική πικρία για τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αυτή να τον οδηγεί σε μια λανθασμένη απόφαση. Αυτή την ερμηνεία δεν μου το επιτρέπει η πραγματικότητα. 2,5 χρόνια δεν ήρθε μια φορά να απαντήσει στη Βουλή. Αρνήθηκε το διάλογο προεκλογικά. Μιλούσε με έναν σκαιό τρόπο και απαξιωτικό τρόπο για τον πολιτικό του αντίπαλο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει μια διάθεση από το πρώτο λεπτό μιας καταστροφικής οξείας αντιπολίτευσης. Αν συνεχίσει να το κάνει, και τη χώρα θα ζημιώσει και το κόμμα του θα χαντακώσει. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα το βλάψει. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, όπως βλέπετε... Βέβαια και εσείς δεν κάνατε το προηγούμενο διάστημα πολύ επικοδομητική αντιπολίτευση. Θέλω να πω, αν σας ρωτούσα ποια νομοσχέδια ψηφίσατε τις προηγούμενες φορές. Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς... Δηλαδή, θέλω να πω ο Σαμαράς, το διάστημα της κυβέρνησης Παπανδρέου του Ρωμανού ψήφισε και πέντε νομοσχέδια. Ψήφισε και πέντε ρυθμίσεις. Εμείς μελετάμε την εμπειρία μας, ακούμε και τις παρατηρήσεις των πολιτικών αντιπάλων και βελτιωνόμαστε και αυτό φαίνεται και στο φύλλο αγώνα. Είμαστε μετά τις εκλογές. Όντως. Και κερδίσαμε με μια μεγάλη διαφορά. Και τώρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, γιατί οι εκλογές τελείωσαν. Και βλέπετε ότι ο Τσίπρας και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται με ταχύτητα, με αποφασιστικότητα, με συνέπεια σε ό,τι έχουμε πει, αλλά προσέχοντας πάντα να δίνουμε και ένα σήμα ενωτικό, αναζητώντας στηρίγματα, γιατί η εντολή που έχουμε είναι να δώσουμε κυβέρνηση στον τόπο, να φτιάξουμε μια κυβέρνηση που να πάρει πλειοψηφία στη Βουλή, αλλά και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε λαϊκή πλειοψηφία. Γιατί έχουμε μπροστά μας δύσκολα πράγματα και με τους έξω και με τους μέσα. Πόσο αποφασισμένοι είστε, κύριε Παπαδημούλη, για συνενέσεις? Θέλω να πω παράδειγμα. Υπάρχει μπροστά μας το θέμα της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας. Είναι ένα θέμα που προσφέρεται, άλλωστε και ο συνταγματικός νομοθέτης ζήτησε αυξημένες πλειοψηφίες για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας ακριβώς γι' αυτό, για να επιτυγχάνεται η συνένεση. Στην προηγούμενη Βουλή βέβαια εσείς πήρατε την απόφαση να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή για να προκαλέσετε εκλογές. Τώρα πρέπει να εκλέξετε πρόεδρο. Θα εκλέξετε πρόεδρο με τους 149 και με ορισμένους ακόμη, ίσως με τους 162 μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες, ή θα επιδιώξετε μια υποψηφιότητα που θα φέρει ευρεία προεδρική πλειοψηφία? Μέσα στις επόμενες μέρες ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει πρόταση. Δεν ζητώ ονόματα να μου πείτε. Ζητώ να μου πείτε τι σκέφτεται και ο χώρος σας. Πολύ καλά κάνετε, γιατί με ξέρετε χρόνια. Βεβαίως. Μέσα στις επόμενες μέρες ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει την πρότασή μας για την Προεδρία της Δημοκρατίας, η οποία θα επιδιώκει και να εξασφαλίσει ευρεία συνένεση για την εκλογή, αλλά και να δώσει έναν ισχυρό θετικό συμβολισμό εθνικής και λαϊκής ενότητας, γιατί η χώρα πρέπει να προχωρήσει μπροστά χωρίς φανατισμούς που να θυμίζουν το 50, με έντονο πολιτικό διάλογο εκεί που υπάρχουν διαφορές,
αλλά και με κοινή προσπάθεια εκεί που μπορούμε να συμπέσουμε. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Τώρα, αν εγώ βάλω και κανένα όνομα στη φωτογραφία την πολιτική που έδωσε ο κύριος Παπαδημούλης, είναι δικαίωμά μου. Δεν θα σας καλέσω ούτε να το επιβεβαιώσετε, ούτε να το αρνηθείτε. Μικρή διακοπή, επανερχόμαστε και πάω στον κύριο Κακλαμάνη. Νομίζω μαζέψατε τόσα από όσα ακούστηκαν στο τραπέζι που δεν χρειάζεται ούτε ερώτημα να θέσω. Σε δύο λεπτά και πάλι μαζί. Την Τετάρτη λέμε Star. Got some product coming. Maybe you can help us get it out.